Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Καθόμαστε όλοι. Καθόμαστε όλοι. Ωραία.
αναβάθμισε το θεσμό της θαλασσοθεραπείας στο χώρο, ίδρυσε το πρώτο mega resort και το πρώτο ξενοδοχείο 6 αστέρων στην Ελλάδα. Δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα προνομίων σε πελάτες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα σήμερα το Privilege Club το Mill να αριθμεί πάνω από 204.000 μέλη και πρόσφατα το επιτυχημένο πρωτοποριακό προϊόν Greek Hotel Lux Me για ταξιδιώτες υψηλού επίπεδου. Το 1998, ο Νίκος Δασκαλατονάκης γίνεται επίτιμος πρόξενος της Ρωσίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τίτλο που διατηρεί έως σήμερα ως επιστέγασμα της προσφοράς στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Διατέλεσε αντιπρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς για 12 χρόνια, έχοντας συμμετάσχει ενεργά στην ίδρυσή της. Υπήρξε μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Τοπονεμήθηκε το Παγκόσμιο Βραβείο The Hotelier από τον Διεθνή Οργανισμό Thomson για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού της Ελλάδας. Το 2015 τιμήθηκε από την Υπουργό Τουρισμού κυρία Έλληνα Κουντουρά ως ο κορυφαίος δημιουργός στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Το μεγάλο του δημιούργημα, η Greek Hotel, έχει τιμηθεί με χιλιάδες διεθνή βραβεία από τουριστικούς οργανισμούς, tour operators, διεθνείς ενώσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών της, την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τις πρωτοβουλίες της για τη διατήρηση και ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Η συμβολή του Νίκου Δασκαλατονάκη είναι σημαντική και στην ανάδειξη του πολιτισμού. Η Greek Hotel περιλαμβάνει δύο πολιτιστικά πάρκα στην Κέρκυρα και στο Ρέθυμνο, ενώ είναι διαχρονική και αδιάλυτη η συνεισφορά του ιδρυτή της σε σημαντικές πολιτιστικές δράσεις, όπως η Ανασκαφή και το Μουσείο της Ελεύθερνας στην Κρήτη. Ο Νίκος Δασκαλατονάκης, αξιοποιώντας το σύνολο της εμπειρίας μισού σχεδόν αιώνα σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του, υλοποίησε το όραμά του για τη σύσταση ενός κοινοφελούς φορέα που ενισχύει και αναδεικνύει το ρόλο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του πρωτογενούς τομέα για το μέλλον της ελληνικής ανάπτυξης. Ο κοινοφελής φορέας Νίκος Δασκαλατονάκης, NDF, δίνει υποτροφίες σε νέους ανθρώπους και άριστους φοιτητές στον τομέα των επιστημών και της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στον τουρισμό και τον πολιτισμό, στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η κοινωνική προσφορά του αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες δράσης του. Ο Νίκος Δασκαλατονάκης τιμήθηκε από τους συμπολίτες του για την ανέγερση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ενώ έχει τιμηθεί από τον Ιστορικό Σύλλογο Αρκάδη για τους απόδημους ρεθυμνιώτες της Αθήνας. Η ανθρωπιστική προσφορά του Νίκου Δασκαλατονάκη και του ομίλου Greek Hotel δεν σταματάει στα σύνορα του Ρεθύμνου. Από την ανοικοδόμηση της πανεπιστημιακής πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Σωτηρία έως το όραμα ελπίδας για την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυαλού των Οστών, τα συσίδια εκκλησιαστικών γραμμιών και άλλες πολλές δράσεις που με διακριτικότητα και πίσω από το φως των προβολέων πραγματοποιούνται. Έχοντας αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία και το ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ο Νίκος Δασκαλατονάκης και η Greek Hotel επενδύουν εδώ και δύο δεκαετίες στην Ακριτική Θράκη και συγκεκριμένα σε δύο πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες στην Αλεξανδρούπολη. Από την Κρήτη, λίκνο της ξένιας φιλοξενίας, ως την Θράκη και τους αυθεντικούς ανεπιτήδευτους Ακρίτες, η συνεργασία ισχυροποιείται αναδεικνύοντας μοναδικό συνδυασμό ολόθρηνης φιλοξενίας. Οι επενδύσεις δε στα ξενοδοχεία Grand Hotel Εγνατία και Αστήρα Αλεξανδρούπολης από το 2001 υπερβαίνουν τα 32 εκατομμύρια ευρώ με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 57 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα. Ο Όμιλος έχει καταβάλει συνολικά στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης σε μισθώματα και σε δημοτικούς φόρους 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Η μισθοδοσία στα δύο ξενοδοχεία υπερβαίνει τα 24 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι προέρχονται στο σύνολό τους από την περιοχή, γεγονός μοναδικό στον Όμιλο. Θα καλέσω τώρα. Παρακαλώ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτζίνη, θα προσέχει στο βήμα για να αναγνώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανακοίνωση. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση. Κατά το πρωτόκολλο, όπως αυτό αναγνώστηκε νωρίτερα, και θα σας αναγνώσω την υπαριθμό 648 του 2018 απόφαση από το υπαριθμό 38 του 2018 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Θέμα ανακήρυξη του κυρίου
Νικόλαο Κασπαντονάκη, ως επίτιμο δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 28η Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14, και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε πρακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 35668 23 του 2018, έγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 3852 του 2010. Ακολουθούν τα ονόματα των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε πλήρη απαρτία, η οποία νομίζεται το μισό του πλήθους των Δημοτικών Συμβούλων συνένας, εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάτου κ. Ευαγγέλου Λαμπάκη. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κατά το πέμπτο θέμα της σημερινής διάταξης, ανακήρυξη του κ. Νικόλαου Δασκαλαντονάκη ως επίτιμου δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, δίνει το λόγο στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, ο οποίος ως εισηγητής του θέματος λέει τα εξής. Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, προτείνω να ανακηρυχθεί ο κ. Δασκαλαντονάκης Νικόλαος, επίτιμος δημότης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή και αναγνώριση για την κοινωνικο-οικονομική ωφέλεια που δημιουργεί στον Δήμο Αλεξανδρούπολης από τη σωστή επιχειρηματικότητά του σε επίπεδο αποτελεσματικότητας λόγω αντικειμένου. Τη διαφοροποίηση της συμβολής του κ. Νικόλαου Δασκαλαντονάκη στον ξενοδοχειακό τομέα, εκ του γεγονότος ότι ο τιμόμενος είναι ξένος προς την πόλη μας σε σχέση με τους ντόπιους άξιους δημότες μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με ανάλογη επιτυχία στο ίδιο αντικείμενο, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης και την καταβολή σημαντικών μισθωμάτων προς το Δήμο μας και κυρίως τη συνέπειά του έναντι αυτών των υποχρεώσεων. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κυρίων συμβούλων, μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της πληροφορίας, αποφασίζει ομόφωνα ανακηρύσει τον κύριο Νικόλαο Δασκαλαντονάκη ως επίτιμο δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε την ίδια μέρα. Καλό το δύνατο, τον κύριο Ευάγγελο Λαμπάκη, να αναγνώσει την πράξη της ανακήρυξης του κύριου Νικόλαου Δασκαλαντονάκη. Ανακήρυξη του Νικόλαου Δασκαλαντονάκη ως επίτιμου δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την υπεύθυνη 648 του 18 απόφαση και με την υπεύθυνη 48 του 18 κρατικού συνεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης στις 28 Νοεμβρίου του 18 του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και την ομιλούντα. Ανακηρύξει τον κ. Σκαλαντάκη Συγκρότηση επιθυμού του Μάτου του Δήμου Αλεξανδρούπολη ω ελάχιστη δικαίωμα ταμπή και αναγνώριση για την κοινωνικο-οικονομική ωφέλη που δημιουργεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολη από τη σωστή επιχειρηματικότητά του σε επίπεδο αποτελεσματικότητα λόγω αντικειμένου και τη διαφοροποίηση τη συμβολή του στο κοινωνικό τομέα για τη δημιουργία θέσεων και τη καθοδήγηση και την καταβολή σημαντικών στο Δήμο μα και κυρίω τη συνέπεια του έναντι αυτών των υποχρεώσεων. Εγγράφει τον κ. Συγκρότηση του Σκαλαντάκη στο ιστορικό βιβλίο επίτιμων δημοτών του Δήμου Αλεξανδρούπολη που θα με επιτρέψετε. Να σας αναφέρω ποιοι είναι αυτοί οι επίτιμοι μέχρι σήμερα οι οποίοι έχουν εγγραφεί. Αρχής γενομένης από τον Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, τον Απόστολο Καγραμάνη, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Θόδωρο Αγιολόπουλο, τον γνωστό αείμνηστο σκηνοθέτη, τον Γιάννη Παπαντονίου, Υπουργό Εθνικής Άμυνας τότε, τώρα δυστυχώς υπάρχει άλλη έκβαση στο πρόσωπό του, τον κύριο Αναστάσιο Τσουλακάκη, τον κύριο Κάρολο Παπούλια ως πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Σάββα Μιχαηλίδη του Ραήμιστο, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σημαντικότατη, μια από τις σημαντικότατες αυτοδιοικητικές μονάδες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την Γιάννα Δεσποτοπούλου, πρόεδρο των Special Olympics Ελλάς, τον Χρήστο Μανέα, έναν δωρητή και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, με 42 δωρεές, οι οποίες άγγιξαν τα 50 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να κατάγεται από την Βόρεια Ελλάδα, τον κύριο Δημήτριο Νανόπουλο, τον γνωρίζετε όλοι, ένας εξαίρετος αστροφυσικός,
Μιχαήλ Κωνσταράκο, τότε αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Τον κύριο Αλεξέη Ποπόφ, Γενικό Πρόξενο της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη. Και σήμερα τον Νικόλαο Δασκαλαντονάκη, για τον οποίο θα μιλήσω μετά την επίσημη υπογραφή, για να πω και εγώ τη δικιά μου άποψη για τον άνθρωπο, τον Νίκο Δασκαλαντονάκη, όπως και τον επιχειρηματία. Και γι' αυτό που έχεις κάνει στην Αλεξανδρούπολη ιδιαίτερα ένα μεγάλο ευχαριστώ πολύ. Ο οποίος κατάφερε να κάμψει
οποιαδήποτε κακόβουλη φήμη ή σκέψη η οποία διαχέεται τότε και να πει ότι εγώ ξεπερνώντας τα πάντα θα προχωρήσω σε μία παραχώρηση μακροχρόνια μίσθωσης, γιατί έβλεπε τότε ότι το μέλλον του τουρισμού και στην πόλη μας είναι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Εάν το άφηνε έτσι στη μορφή που βρισκόταν, ήταν ένα ξενοδοχείο της σειράς, το οποίο δεν μπορούσε να λειτουργήσει πια άλλο όπως ήταν. Έρχεται λοιπόν ο Νίκος ο Σκαρδονάκης και λέει, εγώ θα σας το ξαναχτίσω και θα σας πληρώνω και μίσθωμα, κατέτος, μέχρι να τελειώσει η μακροχρόνια αυτή μίσθωση. Και δεν έκανε μόνο αυτό, αλλά αγόρασε από την Εθνική Τράπεζα και τον Αστέρα, τον οποίο επίσης τον κατεδάφισε και δημιούργησε ένα σύμπλεγμα ξενοδοχειακό, το οποίο είναι ζηλευτό. Θα μας το πει τώρα ο πρώην δήμαρχος και επί 16 πρώην δήμαρχος Λάρισας που είναι εδώ, ο κ. Τζανακούλης, είναι ζηλευτό από όλους τους δήμους και από όλες τις πόλεις. Γιατί είχε την ενόραση ο κ. Σκαροτανάκης να διαμορφώσει μέσα στη σκέψη του ένα σύμπλεγμα ξενοδοχειακό, Αστέρας και Grand Hotel, Εγνατία, το οποίο συνδυασμένο δημιούργησε πραγματικά ένα μεγαθύριο για τα δεδομένα τα τουριστικά του Εύρου και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας του νομού Εύρου της Αλεξανδρούπολης. Και όταν λέω συνδυασμένο, ενώ επιχειρηματικά έξυπνο, γιατί μπορεί και συνδυάζει χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη, τη δυνατότητα να είναι και τα δύο ανοιχτά ή το ένα, οπότε κερδίζει από πολλά πράγματα μέσα από αυτήν τη συνδυασμένη πρακτική, την οποία εγώ ως αυτοδιοικητικός την βλέπω στο αγώ, που μπορώ να τη δω, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Εκατοντάδες κάθε χρόνο θέσεις εργασίας. Εκατομμύρια κάθε χρόνο σε μισθούς ή αν θέλετε σε ημερομίσθια. Ο ασφαλιστικός φορέας εισπράττει τις εισφορές και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τα μισθώματα. Και βέβαια, η αγορά εκ παραλλήλου ή εκ πλαγίου της Αλεξανδρούπολης, η οποία απολαμβάνει και αυτή αμέσως κιόλας μέσα από την υπέροχη αυτή δραστηριότητα και την κατασκευή και λειτουργία αυτών των δύο ξενοδοχειακών μονάδων. Πόσα καφέ εστίασης καταστήματα λειτουργούν από τους ένοικους αυτών των δύο ξενοδοχείων, πόσα άλλα καταστήματα ένδυσης και υπόθεσης και ένα σωρό άλλα παράλληλα λειτουργούν μέσα στην αγορά της Αλεξανδρούπολης. Και δεν μιλάω βέβαια για τα μέσα μεταφοράς και ό,τι άλλο συμβαίνει και συγκροτεί μια αγορά σε μια πόλη μεγάλη όπως είναι αυτή της Αλεξανδρούπολης. Άρα λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν είναι από την Αλεξανδρούπολη και έδωσε όλα αυτά, θα πει κάποιος, ναι, αλλά είναι το κεφάλαιο. Καλά κάνει και είναι το κεφάλαιο. Η χώρα μας είναι χώρα κατεξοχήν καπιταλιστική. Ζουν και ευημερούν και οι εργαζόμενοι όταν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τις επιχειρήσεις με κόπο πάνε καλά και αυτοί. Αυτή είναι εξάλλου και η δικιά μου ιδεολογία. Είναι η φιλελεύθερη ιδεολογία η οποία είναι παντρεμένη με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, δηλαδή με το κράτος το οποίο πρέπει να επιδιώκει να επενδύει και στον αδύνατο για μια καλύτερη ζωή. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Νίκος Δασκαλατουνάκης, τουλάχιστον με τη δικιά μου ιδεολογία, παντρεύεται απολύτως και εγώ ως άνθρωπος γεννημένος σε αυτή την πόλη, την οποία επί πάρα πολλά χρόνια δεν την είδε το κέντρο της Αθήνας, αλλά έστρεψε την πλάτη του σε αυτήν, είμαι πολλαπλά ευγνώμων, κύριε Νίκο Δασκαλατουνάκη, για ό,τι έκανες εσύ για τον τόπο μου, ενώ άλλοι είχαν την υποχρέωση πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά και δεν το έκαναν. Μακάρι σαν εσένα να υπάρξουν κι άλλοι άνθρωποι, Έλληνες αληθινοί, οι οποίοι αγαπάνε κάθε σημείο της Ελλάδας, ώστε αυτή η Ελλάδα, αυτός ο τόπος, να πάει μπροστά και να αντιληφθούν και οι επόμενοι, οι οποίοι θα πάρουν τα σκύπτρα της διοίκησης της χώρας, ότι οφείλουν να κάνουν πράξεις ενέργειες σαν αυτές που κάνουν επιχειρηματίες του είδους του δικού σου, ένα είδος
το οποίο πραγματικά έμενα με εκπλήσει από κάθε άποψη. Γιατί, δεν είσαι εκείνος ο στιγμός επιχειρηματίας. Είσαι ο καλός άνθρωπος, ο οποίος μιλάς με τον ίδιο τρόπο που μιλάς με οποιονδήποτε μέσα στην ταξική μας κοινωνία. Και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν ευχαριστώ τον Θεό που σε έφερε στο διάλογο μου, σε ευχαριστώ πολύ γιατί την Αλεξανδρούπολη την αγάπησες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλων των δημοτών του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με ιδιαίτερη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να παρευρεθώ στη σημερινή αναγόρευση του Νίκου Δασκαλαντονάκη σε επίτιμο Δημότη Αλεξανδρούπολης. Η προσφορά του στην επιχειρηματικότητα, στον τουρισμό, στην οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντική όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη, αλλά και για ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε όλοι αντιληφθεί στην περιφέρεια, το πιστεύω αυτό, τις μεγάλες τουριστικές δυνατότητες που έχει ο τόπος μας. Και γι' αυτό γίνεται μια οργανωμένη, μια σημαντική προσπάθεια για την ανάπτυξη του τουρισμού. Στηριζόμαστε στα στοιχεία του τόπου μας, στον πολιτισμό, στα πολιτιστικά μνημεία, στην παράδοση, στην ιστορία, στο φυσικό περιβάλλον και όλα αυτά τα συνδυάζουμε με την εξωστρέφεια. Κάτι που γνωρίζω, ότι και εσείς, κύριε Δασκαλαντονάκη, από στη δική σας διαδρομή, στην επιχειρηματική διαδρομή που ξεκίνησε από την Κρήτη, εφαρμόσατε. Σε αυτή την προσπάθειά μας, για τον τουρισμό, άνθρωποι σαν εσάς, κύριε Δασκαλαντονάκη, είστε πολίτες. Γι' αυτό σας συγχαίρω για την σημερινή τιμητική σας διάκριση, αλλά και το συνολικό σας έργο, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για αυτά, για όσα έχετε κάνει και σε εσάς κύριε Δήμαρχε, θερμά συγχαρητήρια σε εσάς, στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Αν και δεν ήμουν προετοιμασμένος, κύριε Δασκαλαντονάκη, να πω κάτι. Συγγνώμη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί Δημοτική Συμβουλή της πόλης. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή πρώτα που βρίσκομαι εδώ και γνωρίζω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι της επιχειρηματικότητας για όλη την Ελλάδα με πάρα πολύ μεγάλες, και από ό,τι ακούσαμε το βιογραφικό σας, επιτυχίες. Θεωρώ ότι εκτός όλων των άλλων επιχειρηματικών, τα οποία εμένα δεν μπορώ να τα κρίνω, και είναι αλλού, αλλά εγώ σαν επαγγελματία θεωρητικός, θεωρώ ότι το να επενδύεται σε περιοχές οι οποίες έχουν εθνικό ενδιαφέρον, όπως είναι ο Εύρος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκτός από, το κέρδος το οποίο προφανέστατα θα πρέπει να έχετε για να μπορέσετε να λειτουργήσετε κι εσείς, έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό εθνικό πρόσημο. Το πρόσημο δηλαδή το ότι δίνουμε ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές που την έχουν ανάγκη και σαν προβολή ισχύως προς τον εξωτερικό εχθρό μας, που αυτή τη στιγμή γνωστός ποιος είναι. Άρα λοιπόν σας ευχαριστούμε, όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη κύριε Δήμαρχε, αλλά γενικότερα για όλη τη Θράκη, σαν διοικητής της Θράκης που είμαι στρατιωτικός διοικητής, ότι πραγματικά δίνει αυτή την ανάπτυξη στην περιοχή και εγκαθιδρύει εδώ πέρα μια πραγματικά οικονομική ανάπτυξη, η οποία βοηθάει και εθνικά τη χώρα μας να ορθοποδήσει ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλούσα τον κύριο Κωνσταντίνο Τζανακούλη, πρώην Δήμαρχο Λάρισας, να προσθέσει στο τμήμα για να συντομοποιηθεί. Επί 16 χρόνια, πρώην Δήμαρχο Λάρισας. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ιδιαίτερη χαρά, τιμή, αλλά νιώθω και συγκινημένος που είμαι σήμερα σε αυτή την ωραία πολιτή και θέλω ευθύς εξ αρχής ειλικρινά να συγχαρώ τον συνάδελφο Δήμαρχο που είχε την έμπνευση, λένε εγώ, να φτάσουμε σε αυτό ακριβώς το σημείο, στην τιμή κυρίου Δασκαλαντονάκη, ως επίτιμο Δημότη της Αλεξανδρούπολης. Εγώ ήμουν από το 99 Δήμαρχος στη Λάρισα και μπορεί να ακούγεται ανά την Ελλάδα ότι η Λάρισα είναι μια πλούσια περιοχή, έχει επενδύσεις, έχει το ένα, έχει το άλλο,
Πρέπει να σας πω όμως ότι η Λάρισα τότε κατ' ουσίαν δεν είχε ξενοδοχείο. Τα ξενοδοχεία ήταν ξενοδοχεία, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανένα, για να μένουν αυτοί που περνούσαν και έπρεπε να μείνουν εξ ανάγκης. Και εμείς είχαμε βάλει ως στόχο η Λάρισα να γίνει ένας τόπος συνεδρίων, εκθέσεων, αλλά αν δεν έχεις την υποδομή, πώς θα τα πετύχεις αυτά. Βάλαμε λοιπόν σαν στόχο το πρώτο να κάνουμε ξενοδοχείο. Αγαθή την τύχη, φτάσαμε στον κύριο Πασκαλαδουνάκη. Έκανε το Ιμπίρια Λάρισα, το οποίο άλλαξε την οικονομία της πόλης. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως και με αδιάσυστα στοιχεία. Η Λάρισα έχει σχολές πανεπιστημιακές, οι οποίες θέλουν να κάνουν συνέδρια, διεθνή συνέδρια. Δεν είχαν το χώρο, διότι δεν ήταν μόνο το ξενοδοχείο. Το Ιμπίρια Λάρισα έχει και ένα μεγάλο χώρο, όπου εκατοντάδες άνθρωποι, σύνεδροι, μπορούν να είναι εκεί. Άλλαξε λοιπόν την οικονομία της πόλης και αυτό οφείλεται, όπως είπα προηγουμένως, που βρέθηκε η Κρεκοτέλ μπροστά μας. Δεν βρέθηκε. Με καμάκος. Και λέει πάντοτε ο κύριος Δασκαλατουράκης, τώρα θα τα πούμε, είμαστε μια οικογένεια εδώ, ότι ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Υπάρχει με καμάκος. Και με τον οποιοδήποτε τρόπο επιχείρησα να πάρει τη δουλειά, έτσι να μιλάμε απλά, η Κρεκοτέλ. Γιατί πολύ φοβάμαι αν την έπαιρνε άλλος, δεν θα είχαμε αυτό που έχουμε σήμερα στη Λάρισα. Πράγματι, οι επιχειρηματίες επιδιώκουν το κέρδος. Εγώ σας το λέω, από τη Λάρισα δεν έχει κέρδος η Κρεκοτέλ. Δεν έχει το κέρδος που θα περίμενε με αυτή την επένδυση. Αλλά επειδή ακούσε το βιογραφικό του, επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν είναι, το είπε και ο Δήμαρχος, ένας στιγμός επαγγελματίας, επιχειρηματίας, αλλά βλέπει διαφορετικά, βλέπει τι κάνει με τα ιδρύματα κτλ. Γι' αυτό ακριβώς εμείς τον ευχαριστούμε. Πρέπει να σας πω βέβαια, επειδή όλα αυτά τα χρόνια είμαι κοντά του και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που με τιμάει με τη φιλία του, ότι όταν ένας είναι πραγματικός ηγέτης, έχει γύρω του τα καλύτερα στελέχη. Ξέρετε, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να σταθεί, ούτε και ο Δήμος δεν μπορεί να σταθεί, ούτε η Περιφέρεια, εάν ο επικεφαλής δεν βρει τους κατάλληλους συνεργάτες, δεν τους εμπνεύσει για να μπορέσουν όλοι μαζί να πετύχουν αυτό το οποίο επιδιώκουν. Αυτό έχει Κρεκοτέλ. Έχει ένα καταπληκτικό δυναμικό από τον τελευταίο υπάλληλο μέχρι αυτούς που πλαισιώνουν τον κύριο Δασκαλατονάκη, είναι επιλεγμένοι. Σας το λέω, επιλεγμένοι ένας προς ένας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την ευκαιρία να μείνετε σε ξενοδοχεία της Κρεκοτέλ για να δείτε τη διαφορά και έναντι άλλων επιχειρήσεων. Αυτό είναι ακριβώς που κάνει τη διαφορά. Δεν θέλω να σας πω περισσότερο, ειλικρινά είμαι συγκινημένος, Δήμαρχε, σε αυτό μας πρόλαβες, στο να κηρύξεις τον κύριο Δασκαλατονάκη επίτιμο, εμείς στη συνέχεια φιλοσόφουμε για άλλα, στη Λάρισα. Και τελειώντας πρέπει να πω ότι είμαι συγκινημένος που είμαι σήμερα εδώ, γιατί η στρατηγία μου, όπως σας είπα, είχα την ευκαιρία να περάσω και εγώ από τον Εύρο. Τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 70, ως αρχιπύλαρχος των τεθωρακισμένων στα δύσκολα χρόνια και με την καλή έννοια η διαμονή μου τότε στον Εύρο σημάδεψε την παραπέρα που είμαι, ειλικρινά. Έζησα αυτά που μάθησαν στην πορεία πολλά σημάδια, καλά σημάδια. Και κάθε φορά που έχω την ευκαιρία και έρχομαι στον Εύρο, χαίρομαι ιδιαίτερα. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους και ιδιαίτερα στον Δήμαρχο και στον κύριο Δασκαλατονάκη η καινούργια χρονιά να είναι πιο δημιουργική. Αγαπητέ Δήμαρχε, σε αυτή την Ελλάδα τη σύνθεση των μνημονίων και τη μιζέρια, ευτυχώς υπάρχουν ηγέτες στην τοπική αυτοδιοίκηση, ευτυχώς υπάρχουν επενδυτές που δεν κάνουν πίσω
με όλα αυτά τα εμπόδια και επενδύω. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει το περιθώριο με τέτοιους ανθρώπους να πάει ξανά μπροστά. Καλή χρονιά σε όλους σας. Πριν καλέσω στο βήμα τον κύριο Δασκαλαδονάκη, επιτρέψτε μου να καλέσω και πάλι τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μποτζίδη, για να αναγνώσει την επιστολή που μας απέστειλε ο Δήμαρχος Ρετίμνης. Είναι προς τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Αγαπητές συνάδελφε, με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορήθηκα την απόφασή σας, την οποία ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης να ανακηρύξει τον κύριο Νικόλα Δασκαλαδονάκη ως επίτιμο δημότη του Δήμου σας. Σας παρακαλώ, δεχτείτε τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ωραία σας πρωτοβουλία να αποδώσετε την εξαιρετική αυτή τιμή σε έναν πολίτη του Ρεθύμνου, το οποίο το όνομα και η πολύχρωμη δράση έχει ταυτιστεί με την επιχειρηματική ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία ευάλωτων πόλεων της χώρας μας, τις οποίες έχει επενδύσει οικονομικά αλλά και κοινωνικά. Αξίζει κάθε τιμή λοιπόν στον κύριο Νικόλα Δασκαλαδονάκη, ο οποίος αφύπνισε το υγιές επιχειρήν σε έναν από τους βασικούς πυλώνες οικονομικής ευημερίας, κοινωνικής εξέλιξης και δυναμικής εξωστρέφειας της χώρας μας, τον τουρισμό, με θαυμαστή διορατικότητα, προσήλωση στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σεβασμό στις αρχές που διέχουν την ελληνική φιλοξενία, εργατικότητα, ευφυΐα και ευελιξία. Και το βράδυ, πέρα από τοπικιστικές αιμονές, αντιλαμβανόμενος όλη την επικράτεια από τη μία άκρη στην άλλη, ως μία ενιαία ολότητα, πρικισμένη από τη φύση και τους ανθρώπους, της οποίας κάθε γωνιά διαθέτει την δυναμική για να εξελιχθεί, αρκεί να της παρασκευαστούν τα κατάλληλα κίνητρα και οι υπόλοιπες. Οφείλω ακόμη να πω ότι η επιμέρους σας αποδεικνώμη την τιμή στον συγκεκριμένο συμπολίτη μας και από αύριο επίτιμο δημότη σας επιστρέφει και σε εσάς που καταθέτεται εν πράκτος την αναγνώριση της προσφοράς του στον τόπο σας. Συγχαρητήρια λοιπόν, αγαπητέ Δήμαρχε, και εύχομαι στην όμορφη πόλη σας με τη βοήθεια όλων που συνεργάζεστε εκεί και την αγαπάτε να προοδεύει και να αξιοποιεί τα συντηρητικά της πλειοδεκτήματα. Με εκτίμηση ο Δήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινέλης. Και τώρα να δώσω το λόγο στον τιμόμενο καλεσμένο μας που είστε και καλεσμένος και οικοδεσπότης στην Αλεξανδρούπολη, έτσι όπως και στη Λάρισα. Και τα δύο είναι μόνο τα σκάφη. Και τα δύο και δημοτικά τέλεια. Και δημοτικά τέλεια, βεβαίως. Ο λόγος σας. Αξιότητε κύριε Δημάρχε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιστράτηγε, κύριε Δήμαρχε, φίλε Τζαραμπούλη, κυρίες και κύριοι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί πολίτες της Αλεξανδρούπολης, επαιτυχή χρονική συγκυρία, συμπληρώνονται 2 δεκαετίες από την ημέρα που αποφάσισα να επενδύσω στην όμορφη πόλη μας. Τότε βέβαια ούτε που φανταζόμουν ότι θα έρθει στην οι άνθρωποι τους θα μου φάνουν θνείς τιμή με ανακηρύξουν επίτιμο δημότια του Αλεξανδρούπολης. Ακρίτας κι εγώ και εσείς είμαστε περήφανοι για την Θράκη και την Αλεξανδρούπολη, γιατί αποτελούν σημαντικό απόθεμα οικολογικό και πολιτισμικό που όλοι οι Έλληνες οφείλουν να αναγνωρίσουν με την επίσκεψή τους εδώ. Ένας τόπος με ξεπέραστη φυσική ομορφιά, σημαντική γεωγραφική παίκτη στα σύνορα διαφορετικών κόσμων και κυρίως με φιλόξενους και εργατικούς ανθρώπους. Στοιχεία που ταυτίζουν τα απόλυτα με το όραμά μου για τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Από τότε που ξεκίνησα από την πατρίδα μου το έργο της Κρήτης, με την επένδυση των 32 εκατομμυρίων ευρώ στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης και με κύκλο εργατιών που έχει χάσει σήμερα τα 57 εκατομμύρια ευρώ, η πηξίδα της Γκρεκοτέλ δείχνει σταθερά το σημείο ως παράδειγμα επένδυση και πτήση της αναπτυξιακής δυνατότητας της περιοχής. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο είμαι ιδιαίτερα περήφανος είναι το σύνολο των εργαζομένων προέρχεται από την περιοχή, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη μου στον τόπιο έμψυχο δυναμικό.
κλείνοντας, γιατί σε όλη τη ζωή θέλεις να είμαι άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για να κουβεντιάσουμε για το κοινό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη τιμή και αναγνώριση. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και δημιουργικότητα. Στη διαδρομή μου έχω κάνει πολλές συνεργασίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος με, ας πούμε, το Εγκαλαντία. Τα μας αγόρασαν πράγματα, δεν σε χρειάζομαι, αλλά εγώ λέω που να έχουμε μια τέτοια σχέση. Έχω την καλύτερη σχέση από όλη τη διαδρομή μου με έναν άνθρωπο που το έχω νοικιάσει ένα ξενοδοχείο του, έτσι, και σήμερα μου φέρνει συνήθως, έτσι, τους κυνηγώ. Είπατε προηγουμένως για μια περιοχή που ήταν ακάθαρτη. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, τον προσέχω, τον βοηθάω με τον δήμαρχο τον προηγούμενο εδώ, έτσι. Έχουμε ένα νησί που έχουμε δύο μεγάλες μονάδες εκεί και έχει ένα βιολογικό το νησί και μου λέει ο ίδιος ο δήμαρχος, δεν είναι λίγο, βρωμάει έτσι, μπράβο. Στέλνω λοιπόν μηχανικό, βρήκαμε ότι χρειάζεται το νησί αυτό άλλο ένα βιολογικό. Παίρνω την υπουργό και την τηλεόραση, αυτή την ώρα εκεί είναι αυτό. Κάνε κάτι από εσύ, έτσι. Τώρα αποφασίσαμε με τούτον εδώ, έτσι, να πάμε στο νησί, να του υποδείξουμε αυτήνου που είναι στην καρέκλα του, αυτή την ώρα, τι πρέπει να κάνει για να μην μυρίζει, δηλαδή πάει ο άλλος και κάνει διακοπές και είναι ευχαριστημένος όλα, αλλά βρωμάει ο βιολογικός που δεν έχουμε. Άρα θέλω να πω ότι ο δικό μας δήμαρχος εδώ, έτσι, μου έκανε αυτό που στη διαδρομή μου που είναι 50 χρόνια στη δουλειά, δεν μου στήσει άλλο τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Thank you.